Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το περιεχόμενο των διτάξεων του συζητούμενου σήμερα νομοσχεδίου, νομίζω ότι στο περιεχόμενο μάλλον αναφέρθηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι και θα μου επιτρέψετε η τοποθέτησή μου να αφορά γενικές παραδοχές και κατά τη γνώμη μου προτάσεις πώς μπορούμε πραγματικά αυτό το αγαθό, το θείο δώρο, υπεκθέσω Αντιπρόεδρος της Βουλής ή το πρώτο δημόσιο αγαθό, να το υπηρετήσουμε όπως το αξίζει. Γιατί αυτό το αγαθό δεν είναι αγαθό που αφορά έναν, αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες. Οι παραδοχές. Νομίζω δεν αμφισβητεί κανείς ότι η δεκαετία του 1980 είναι η δεκαετία ανάπτυξης της υγειονομικής και κοινωνικής πολιτικής στη χώρα μας. Με κορυφαία ασφαλώς στιγμή της, τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τη δεκαετία του 1990 και την τετραετία του 2000-2004 έγιναν επίσης σημαντικές παρεμβάσεις, όχι όμως στο βαθμό και στην έκταση που θα έπρεπε να είχαν γίνει και να είχαν υλοποιηθεί. Και νομίζω ότι ειδικά για μένα, κατά την προσωπική μου απλή άποψη, δεν είμαι ούτε ο γιατρός, καταξιωμένος όπως είναι ο αγαπητός συνάδελφος που είναι εδώ από τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι της διοικητικής μεταρρύθμισης, ήμουν βουλευτής το 2001, έπρεπε να είχε προηγηθεί η οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Γιατί νομίζω ότι εκεί είναι ένα πάρα πολύ λεπτό σημείο για την όλη σωστή οικοδόμηση του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας. Λύθηκαν όλοι, κύριοι συνάδελφοι? Ασφαλώς και δεν λύθηκαν. Ασφαλώς υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα να γίνουν. Ακολούθησε η περίοδος του 2004-2009. Δεν είναι στο χαρακτήρα μου η πόλωση. Θέλω όμως να πω με ήπιους τόνους ότι ήταν μια περίοδος αδράνειας, απουσίας διοίκησης, απουσίας κανόνων οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και εποπτείας. Το ΕΣΥ είναι βέβαιο ότι απαξιώθηκε. Διονγκώθηκε την ίδια ώρα και με μεγάλους ρυθμούς ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Ξεφύτρωναν ανά τη χώρα ιδιωτικά κέντρα σαν τα Μανιτάρια. Την ίδια ώρα που, επειδή δεν μπορούσαν να κλείσουν τα δημόσια νοσοκομεία διότι το πολιτικό κόστος ήταν μεγάλο, ήταν στη λογική της απαξίωσης, της εγκατάλειψης, της, αν θέλετε, των διαμαρτυριών των πολιτών για την κατάντια του, με συνέπεια να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Τώρα για το χρέος αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι, 6,2 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 2,7 αποτελούν απαιτήσεις των νοσοκομείων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι δεν αμφιβάλλει κανείς μας ότι δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι για την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων της υγείας. Ο δρόμος είναι ένας και μοναδικός. Να το στηρίξουμε, να το αναβαθμίσουμε και να το εξυγχρονίσουμε. Και σε αυτό το σημείο δεν χωρούν ούτε μικροπολιτικές, ούτε μικροκομματικές, ούτε προσωπικές σκοπιμότητες. Γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες του πολίτη για υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, πρόληψης, περίθαλψης και φροντίδας με αξιοπρεπείς όρους. Γιατί θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ως βουλευτής αυτό το οποίο με ενοχλεί βαθύτατα και περισσότερο απ' όλα είναι όταν βλέπω ότι ο ασθενής δεν αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια εξαιτίας των παθογενειών του συστήματος. Και αυτό νομίζω είναι ένα θέμα που πρέπει όλους να μας απασχολήσει. Είναι νομίζω η ώρα των αποφάσεων. Δεδομένης της οικονομικής κρίσης της χώρας. Και θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι την καρδιά να μου πείτε πόσοι θα ήσασταν, πόσοι από εσάς θα θέλατε να είστε στην καρέκλα της Υπουργού και της Υφυπουργού Υγείας, σε αυτή την ηλεκτρική καρέκλα με τα τόσα συσσωρευμένα προβλήματα του συστήματος. Και νομίζω, κύριοι συνάδελφοι,
Απευθύνομαι στον αγαπητό συνάδελφο και γιατρό του Κομμουνιστικού Κόμματος και στον αγαπητό μου συνάδελφο τον κύριο Τσούκαλη που επίσης είναι εδώ. Δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε κατά τη γνώμη μου τα πάντα. Γιατί πρέπει ιστορικά να λέμε τα θετικά για την κάθε κυβέρνηση, να λέμε όμως και τα αρνητικά. Γιατί οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπαδρέου σήμερα προέταξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την αναβάθμισή του ως βασικό πυλώνα της πολιτικής μας. Και να είστε βέβαιοι, θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε και με τις προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, το οποίο έχει προχωρήσει, και με τις προσλήψεις του νοσηλευτικού προσωπικού, όπως μας ενημέρωσε χθες η Υπουργός, επίσης θα προχωρήσει. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται και με το σημερινό νομοσχέδιο, με πυλώνα του, αν θέλετε, την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, που εγώ ερωτώ, σε τι δεν θα βοηθήσει η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, όταν ξέρουμε ότι κάθε πρωί, εξαιτίας ακριβώς της απουσίας μιας οργανωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο κάθε πονοκέφαλος οδηγείται και σε ένα κρεβάτι. Με συνέπεια να υπάρχει ασφυξία πλήρης του συστήματος. Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνεται μια αξιολόγηση των περιστατικών, ποια πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο, ποια πρέπει να πάνε ως δευτεροβάθμια, όπως πολύ σωστά είπατε, κυρία συνάδελφε, ως δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα, παρά να γίνεται το κάθε ελάχιστο μικρό περιστατικό αφορμή να έχουμε ράντζα μέσα στα νοσοκομεία. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η ουσία. Νομίζω ότι η στήριξη του ΕΣΥ, για να είναι σύγχρονο και αποτελεσματικό, μας χρειάζεται όλους. Μας χρειάζεται όλους. Γιατί σε αυτό το τομέα απολογούμεθα όλοι. Και θέλω να κλείσω, και δεν θα πάρω χρόνο άλλο, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι στεναχωριέμαι πάρα πολύ βλέποντας όλο αυτό τον καιρό και blogs και εφημερίδες να στρέφονται κατά της Υπουργού Υγείας. Πολλές φορές και κατά της Υφυπουργού. Νομίζω ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και η κυρία Ξενογεννακοπούλου και η κυρία Γεννηματά έχουν αποδείξει με ήθος, με μετριοπάθεια, με χαμηλούς τόνους να αντιμετωπίσουν ένα τεράστιο συσσωρευμένο πρόβλημα, το οποίο όλοι το γνωρίζουμε και όλοι κάνουμε ότι το αγνοούμε. Για το μόνο που, αν θέλετε, πολλές φορές έχω αντιθέσεις, είναι γιατί πολλές φορές δεν βγαίνουν να πούν ορισμένα πράγματα με το όνομά τους και με την ουσία. Είναι όμως θέμα χαρακτήρος. Γιατί υπερβαίνουν το μικροπολιτικό συμφέρον του συμφέροντος της χώρας για την υγεία. Κύριε Πρόεδρε, ένα δευτερόλεπτο. Να πω δύο λόγια, κυρία Υπουργέ, και για την εκλογική μου περιφέρεια, τα Χανιά. Ξέρετε ότι εμάς στο νοσοκομείο δεν υπάρχει μαγνητικός τομογράφος. Όλος ο κόσμος καταφεύγει αναγκαστικά σε δύο ιδιωτικά κέντρα και ένα μεγάλος αριθμός μετά από 3, 4, 5, 6 μήνες ραντεβού πηγαίνουν στο Ηράκλειο. Ο αξιονικός μας τομογράφος, και σας ευχαριστώ γιατί πραγματικά το λύσετε πάρα πολύ σύντομα, για μία λιχνία δεν λειτουργήσε παραπάνω από 1,5 μήνα. Με συνέπεια όλοι να πηγαίνουν να κάνουν σε ιδιωτικά κέντρα τις αξιονικές τους τομογραφίες. Όμως, παρά το νόμο περί προμηθειών που ψηφίστηκε επί κυρία Βρωμόπουλου, ο οποίος, επειδή έχω μια εικόνα για το θέμα, δεν θέλω να κάνω σχόλια, νομίζω ότι πρέπει, επιβάλλεται, πέραν των συσκέψεων που κάνετε με τους διευθυντές των νοσοκομείων, πρέπει κι εσείς να αποκτήσετε μια προσωπική εποπτεία, παρακολούθηση, αν θέλετε, να διαπιστώσετε τις καταστάσεις, για να δούμε πώς μπορούμε μέσα από τις σωστές διατάξεις του νομοσχεδίου για συγχωνεύσεις να οικοδομήσουμε εξ αρχής σωστά το σύστημα σε κάθε νομό. Σας αναφέρω το θέμα της μονάδας νεογνών που έχουμε πρόβλημα, όπως επίσης νομίζω ότι στα Χανιά υπάρχει και περάστη ανάγκη να γίνει ένα δυνατότητα που μπορούμε να κάνουμε στεφανιογραφία και αν μπορεί να γίνει μια παρεμβατική αγκιοπλαστική. Είναι όλες οι υποδομές έτοιμες. Θα βοηθήσετε πάρα πολύ και το θέμα της υγείας στο νόμο το δικό μου, το οποίο εκπροσωπώ. Σας ευχαριστώ.